Γεια σας αγαπημένοι μου, γεια σας. Είμαστε στην αγαπημένη μας συνήθεια. Όχι στο δρόμο, στο ταξίδι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η συνάντηση όταν γίνεται. Έχει μια προσμονή. Και όταν συναντιόμαι μαζί σας, νιώθω πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Δεν θα αρνηθώ ότι είναι μια διαδικασία εξαιρετική, πολύ όμορφη. Έχει πάρα πολύ χαρά, έχει πάρα πολύ χαμόγελο. Εξαφανίζει την κούραση. Εξαφανίζει επίσης όλα τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να σου δημιουργήσει η καθημερινότητα. Γιατί ερχόμαστε να συναντηθούμε, να συνδεθούμε δηλαδή, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Και είναι πραγματικά, πιστέψτε με, ό,τι καλύτερο να το κάνετε κι εσείς με φίλους, να διαθέσετε χρόνο από τη ζωή σας, γιατί το ταξίδι, η μαγεία, η σύνδεση με τη φύση και πάνω απ' όλα η σύνδεση με ανθρώπους είναι πραγματικά, πιστέψτε με, εκπληκτική. Είναι βάλσαμο για την ψυχή. Είναι πολύ ωραία διαδικασία για τον νου. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία για την καρδιά. Πάρα πολλά ευεργετήματα έχει δηλαδή το ταξίδι. Όταν στο ταξίδι αυτό έχεις μια προσμονή να συναντήσεις αγαπημένα πρόσωπα. Θέλω λίγο να σας μιλήσω γι' αυτό και πραγματικά να προβληματιστείτε λίγο γι' αυτό που θέλω να σας πω σήμερα και που είναι μια κατάθεση ψυχής. Προβληματίστηκα πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με πάρα πολλούς ανθρώπους που συζητάω και μιλάω, γιατί εντόπισα ότι ορισμένες φορές κάποιοι άνθρωποι μπερδεύουν τη θρησκεία με την πνευματικότητα. Έχει σχέση, αλλά την μπερδεύουν. Κάποιοι άνθρωποι διαπίστωσα ότι φοβούνται να μπουν στη διαδικασία της αφύπνισης, γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πιστεύουν, γενικότερα με την πίστη. Ένιωσα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν μία βοήθεια σε αυτό το σημείο και γι' αυτό θέλω να μιλήσω γι' αυτό, ευελπιστώντας ότι θα σας βοηθήσω, γιατί θα μοιραστώ μαζί σας κάτι δικό μου για το οποίο ίσως σας βοηθήσει να ξεμπερδευτείτε ενδεχομένως εσείς. Ακούστε κάτι. Η αφύπνιση δεν είναι μακριά από το Δημιουργό, από το Θεό. Δεν είναι μακριά η επίγνωση από αυτό που μίλησε ο κάθε θρησκευτικός ηγέτης. Δεν είναι μακριά από αυτό που είπε ο Χριστός. Δεν είναι μακριά από αυτό που είπαν και κάποιοι άλλοι. Όμως είναι πάρα πολύ στενάχωρο να φοβίζεις τους ανθρώπους όταν προσπαθούν μέσω της αφύπνισης να ανεβάσουν επίπεδα της πνευματικότητάς τους. Ξεχασμένες έννοιες λόγω της ύλης, όπως αγάπη, ευγνωμοσύνη, αποδοχή, αυτοβελτίωση, αυτογνωσία, πάρα πολλά πράγματα, έννοιες σημαντικές που πριν από 10-15 χρόνια ήταν λίγο πίσω, δεν υπήρχε ανάγκη για μια σύνδεση, όχι με το άγνωστο, αλλά με αυτό το μαγικό κόσμο της αφύπνισης που σου δημιουργεί την επίγνωση. Για ποιο πράγμα? Για την απλότητα. Άρα δεν είναι ωραίο να διαχωρίζεις την αφύπνιση που σε ανεβάζει επίπεδα, γιατί πρέπει
να αντιληφθείς ότι η αφήμιση σου οδηγεί στην πνευματικότητα. Αλλά η πνευματικότητα δεν είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι για το οποίο μπορεί πολύ άνετα να εξηγηθεί. Θέλει μεγάλη σεμνότητα και προσοχή για την πνευματικότητα. Όταν μιλάς, όταν προσπαθείς να εξηγήσεις σε κάποιον άνθρωπο τι εννοώ με πνευματικότητα. Εδώ, επειδή το έχετε ακούσει από μένα πολλές φορές, θα το ξαναπώ για ακόμα μία με πάρα πολύ αγάπη. Το δώρο του Δημιουργού, το δώρο του Θεού, το δώρο αυτού του πλάστη είναι η νόηση. Η νόηση που σου δίνει από την ώρα που θα έρθεις σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη διάσταση, και θα σε βάλει να προπονηθείς ο νους, η νόηση, ώστε να αποκτήσεις επίπεδα συνειδητότητας για να ανέβεις προς την πνευματικότητα. Πώς θα καταλάβεις δηλαδή το ότι ό,τι άκουσες, ό,τι έμαθες σε σχέση με την αγάπη για τον πλησίον σου είναι πραγματικά όλα τα αρνητικά συναισθήματα που δεν πρέπει να έχεις. Οπότε, αν μιλάμε για πνευματικότητα, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε και για αφαίρεση. Δεν μπορείς να μιλάς για πνευματικότητα και να έχεις τα καλούδια όλα. Δεν γίνεται να μιλάς για πνευματικότητα και να μην αντιλαμβάνεσαι ότι χωρίς, ας πούμε, μια έξυπνη συσκευή δεν μπορείς να ζήσεις. Άρα, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Είναι πάρα πολύ ωραία η καλλιέργεια των φωτοσφαιρών, των οντοτήτων που μας περικλείουν, όλα αυτά που έχουν να κάνουν γενικότερα με την ενέργεια. Υπάρχουν, θέλουν μία προσοχή, αλλά μη συνδέεται όλο αυτό το κομμάτι με την σύνδεσή σας με τον Δημιουργό, παύλα πνευματικότητα. Θα ήθελα να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στις επιλογές σας, να μην πλανάστε από κάτι τόσο φανταστικό. Έχω μιλήσει για τα παράλληλα σύμπαντα που δημιουργεί ο νους, η νόηση. Πάρα πολύ πειραγμένοι εγκέφαλοι, αντιλαμβάνεστε, έχουν μία βλάβη και δεν μπορούν, επειδή δεν παράγουν ενσυναίσθηση, να συνδεθούν με το καλό, άρα υπηρετούν την ύλη, οπότε δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει πνευματικότητα και αφαίρεση, και άρα είναι μακριά από αυτό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, κατά την άποψή μου, έχουν μία μικρή βλάβη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, και η οποία πρέπει μόσα της προπόνησης του νου, τι να γίνει, να γίνει, μπράβο, η ενύψωσή τους και η σύνδεσή τους. Άρα η πνευματικότητα έχει να κάνει με την πίστη και έχει να κάνει με την υψηλή ενσυναίσθηση και έχει να κάνει και με τη σύνδεσή σου, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την αφαίρεση. Δεν γίνεται να μιλάμε για πνευματικότητα χωρίς να αφαιρούμε. Είπα σε μια ομιλία μου πρόσφατα το ότι όσο πιο μεγάλο σπίτι, όσο πιο μεγάλο αυτοκίνητο, όσο περισσότερα ρούχα, όσο καλύτερο εξελεγμένο μοντέλο κινητού, όσο, δεν. Όσο μεγαλύτερη απλοποίηση υπάρχει στη ζωή σου, τόσο πιο κοντά στην πνευματικότητα είσαι. Όσο προσπαθήσεις να καταλάβεις τις συνδέσεις με τους ανθρώπους και να απλοποιήσεις τα πράγματα, να καταλάβεις τι σημαίνει θετική δόνηση, να θωρακιστείς πίσω από αυτήν, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που θα σε προβληματίσουν να κρατηθούν σε μια απόσταση, γιατί τι κάνουν, είναι μαγνήτες στην πολυπλοκότητα, δεν είναι ως προς την αφαίρεση και στην απλότητα, είναι στη διαδικασία της απόκτησης. Γιατί δεν μου μίλησες, γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι σε θέλω, γιατί δεν πήρες εκείνο, γιατί δεν αγόρασες το άλλο, γιατί δεν πλήρωσες το ένα, γιατί είσαι άχρηστος για το άλλο. Χρειαζόμαστε
μια καλή διαχείριση. Χρειαζόμαστε μια προπόνηση του νου. Σε μια εποχή, πιστέψτε με, διαφοροποιεί πάρα πολύ τους ανθρώπους. Όπως λέγεται και το τελευταίο μου workshop και σεμινάριο, στην εποχή της μακροβιότητας και της τεχνητής νοημοσύνης, πού πας χωρίς να έχεις εφόδια? Πώς μπορείς να μιλάς για εξέλιξη στην ζωή σου όταν δεν έχεις προετοιμαστεί γι' αυτό? Οπότε δεν κάνω προβολή για να έρθετε. Αυτό είναι δική σας επιλογή. Αλλά κάνω μια διευκρίνηση. Εξηγώ τι σημαίνει προπόνηση του νου για να προπονηθείς, να καταλάβεις τι σημαίνει πνευματικότητα. Και προς Θεού, όλοι είμαστε σαν έναν αγώνα σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Και έχω ξαναπεί ότι όπως είναι πρόσκαιρη ζωή, αυτή η ζωή, έτσι είναι πρόσκαιρος και ο θάνατος. Και όπως εσύ θα φύγουμε από αυτή την ζωή, από αυτή τη διάσταση, για τη μεταφορά μας του πνεύματος, της ενέργειας σε μια άλλη διάσταση, αξίζει τον κόπο να καταλάβεις ποιο είναι το μάθημα σε αυτή τη διάσταση. Άρα, καταλήγουμε, για να μην θεωρητικολογούμε, περισσότερη πίστη, περισσότερη σύνδεση. Θέλεις με το Θεό, θέλεις με το Χριστό, θέλεις με το Βούδα, θέλεις με όποιον θέλεις. Όμως η πίστη, μην φύγετε από αυτό. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πνευματικότητα. Υπάρχει μία σύνδεση με το Θείο, με το Δημιουργό δηλαδή. Δεν γίνεται να είσαι σε άλλο μήκος κύματος, να αρχίζεις να λες διάφορα, έτσι ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι, για να δείξεις ότι είσαι εφυπνισμένος, χωρίς να έχεις πνευματικότητα, χωρίς να έχεις πει δηλαδή στην αφαίρεση. Άρα, αυτές τις μέρες, αν αυτό το βίντεο σας προκαλεί ένα προβληματισμό, μπείτε λίγο μέσα σας, ψάξτε λίγο μέσα σας, δείτε με τι πράγματα είστε συνδεδεμένοι, και τότε θα καταλάβετε γιατί ακριβώς σας λέω για την πνευματικότητα που έχει σχέση με την αφύπνιση, για να φτάσετε σε υψηλά ποσοστά επίγνωσης και άρα να εκπαιδεύσετε το μυαλό σας. Δηλαδή τι? Την νόηση. Όταν αυξάνεις μέσω της προπόνησης του νου την νόησή σου, ξεκλειδώνεις πάρα πολλά συρτάρια εξαιρετικών δυνατοτήτων κατανόησης, αντίληψης, η αντιληπτική ικανότητα δηλαδή μεγαλώνει κατά πολύ. Γι' αυτό και έχω ξαναπεί ότι έχουμε ένστικτο, διακοή, διόραση, διέστηση, τηλεπάθεια, τηλεκίνηση. Αρχίζει πια ο νους να σου δίνει αυτά τα υπέροχα, απίστευτα, εκρηκτικά μείγματα ενέργειας, τα οποία μπορείς να κάνεις εξαιρετικά πράγματα, αρκεί να προπονήσεις το νου, δηλαδή το δώρο του Δημιουργού. Γιατί εδώ κρύβεται το παράλληλο σύμπαν, εδώ κρύβονται οι οντότητες, εδώ κρύβεται η ενέργειά σου, εδώ είναι το μαγνητικό σου κύμα, αυτό που βλέπεις σε αυτό το στέφανο γύρω από τους Αγίους. Εδώ όλα είναι στο νου. Αποφάσισε λοιπόν τι θες να κάνεις με τη ζωή σου και ελπίζω να σου φανώ χρήσιμο σε αυτό το ταξίδι, σε οποιαδήποτε θέση χρειαστεί, αρκεί να με καλέσεις. Μπείτε λοιπόν στο globalattract.gr, δείτε αν μπορώ να σας βοηθήσω στην προσωπική σας αναζήτηση, διαβάστε βιβλία αυτογνωσίας που να καταλήγουν στην πνευματικότητα και προσοχή στις επιλογές σας. Αντιληφθείτε ότι πάρα πολλά άρθρα δημιουργούν αυτή την προπόνηση στο νου, αλλά θέλουν και εξήγηση και μια σωστή καθοδήγηση. Μπείτε στο πλουμιστός.com, διαβάστε άρθρα αφύπνισης, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ό,τι άλλο σας αρέσει. Και για να επικοινωνήσετε μαζί μου, κάντε και ένα like στο πλουμιστός, στη σελίδα πλουμιστός, στο Facebook, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε από εκεί. Πάντα ισχύει
το ένα δωρεάν ερώτημα μια φορά. Αυτό γιατί αυτή την εντολή έχω, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να σε ακούσω τη φωνή σου, να συνδεθώ μαζί σου. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω, ότι αυτή την ώρα παρακολουθείτε το βίντεό μου από το πλημμυστό σπίτι, το κανάλι μου. Πρότεινε το στους φίλους σου, στείλε το βίντεο σε έναν αγαπημένο φίλο σου, σε μια φίλη σου, που πιθανόν αυτή η συζήτηση μπορέσει να γίνει το εφαλτήριο για μια καλύτερη σκέψη. Να εγγραφείς στο κανάλι μας, να μεγαλώσει η παρέα μας. Σας αγαπώ πάρα πολύ, σας υπερασπίζομαι πάρα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας προτρέπω ειλικρινά να μην ξεχάσετε να είστε κι εσείς στο φως. Θα δείτε, ναι, πάρα πολύ ωραία. Πολλά φιλιά!